υπάρχει και το συνέδριο. Εγώ θεωρώ ότι μέσα σε ένα δημοκρατικό κόμμα προφανώς δεν μπορεί να όλοι να είναι και να συμφωνούν απόλυτα με τις απόψεις ή με τα πρόσωπα. Εγώ εκείνο που έχει σημασία και θεωρώ ότι όλοι μαζί με συλλογικό τρόπο θα δουλέψουμε και όπως δουλεύαμε και το προηγούμενο διάστημα και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα και του συνεδρίου. Η εκλογή του Πολιτικού Συμβουλίου κυρίως, όχι τόσο του εκτελεστικού, του Πολιτικού Συμβουλίου που έγινε χτες το βράδυ και η μη εκλογή δύο από τις προτάσεις που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή της κυρίας Γεροβασίλης και του κυρίου Μπαλτά, σημαίνει κάτι? Όχι, κύριε Λιτζή, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, γιατί καταρχήν είναι όλα ισχυρότατα στελέχη και σύντροφοι οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά όλη αυτή την περίοδο με βαθύτατη σκέψη και από τις θέσεις ευθύνης είτε στην κυβέρνηση είτε στο κόμμα. Δεύτερον, θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και το θέμα της ποσότητας φύλου, άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό στο πώς θα, θα γίνει η εκλογή. Και προφανώς, μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάποια από εμάς θα μπορεί να είναι έξω. Αυτό δεν είναι μήνυμα προς κανέναν, είναι όλοι εξίσου σημαντική στην προσφορά την οποία έχουν. Αυτή η κορυφαία υπουργή που είδαμε τώρα μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Μα είναι όλοι κορυφαίοι. Αυτό το λέμε, γιατί αφού είναι κορυφαίοι, σημαίνει ότι θα παραμείνουν κορυφαίοι και μεθαύριο. Γιατί έχουμε ένα σχηματισμό μπροστά μας. Το έχει προαναγγελθεί, είναι τελειωμένο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός. Σαν να τους δόθηκε ένα πρόκριμα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος, και αφορά όλους μας, έχει πει ότι. Και σωστό είναι αυτό, γιατί αυτή είναι η αντίληψη του δικού μας κόμματος. Είναι ότι αυτό που. Και το έχω πει και εγώ, νομίζω ότι το κόμμα παραμένει. Είναι είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντίπολης. Άρα θέλουμε ένα ισχυρό κόμμα και μια ισχυρή πολιτική σκέψη και μια ισχυρή, θα σας έλεγα, ειδικά αυτή την περίοδο, να έχει σχέση με την κοινωνία και ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί πάντα. Είτε είμαστε. Αλλά κάνετε μια επιλογή, κύριε Ρήγα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Κάνετε μια επιλογή όμως να διαμορφώσετε το κορυφαίο πολιτικό όργανο του κόμματος σε απόλυτη σχέση με την κυβέρνηση. Να τα εξηγήσω όλα αυτά. Λοιπόν, άρα δεν έχει καμία σχέση αν είσαι υπουργός κάποια στιγμή. Δεν πήγε με αυτή την. Δεν είναι με αυτή τη λογική ούτε με αυτή την αξιολόγηση. Άρα λοιπόν αυτό να το λύσουμε και να είμαστε σαφείς. Δεύτερον, το ότι έγινε η Πολιτική Γραμματεία είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος. Δηλαδή τα δύο, το Πολιτικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, αποτελούν την Πολιτική Γραμματεία. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί σήμερα το κόμμα δεν είναι μόνο στην αντιπολίτευση, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει. Είναι μόνο κόμμα, είναι και κυβέρνηση. Είναι και στην κυβέρνηση. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ότι είναι στην κυβέρνηση, είναι σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη που αφορά την διαχείριση. Θα σας έλεγα μιας οικονομικής κρίσης και μιας κρίσης του προσφυγικού, που εδώ σημαίνει ότι πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό και με αυτόν τον τρόπο καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση και νομίζω ενοποιούνται όλα, όλο το πολιτικό κέντρο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή κόμμα και κυβέρνηση. Οι πολιτικές αποφάσεις να είναι σε ένα ενιαίο κέντρο. Αυτό θα συνεδριάζει συχνά, καταλαβαίνουμε. Βεβαίως. Για να παίρνει τις αποφάσεις και να ασχολείται και με όλα τα θέματα. Η πολιτική γραμματεία είναι αυτή που έχει, τη στρατηγική, την πολιτική γραμμή και την ειδωλική. Να επιμείνω λίγο σε αυτό. Τον δηλαδή του κόμματος μεταξύ των κεντρικών επιτροπών. Αυτό είναι το ανώτατο καθοδηγικό όργανο. Κατανοείται, το πολιτικό όργανο κόμματος. Τα άλλα δύο είναι, διαχειρίζονται τα ζητήματα και της πολιτικής και, και για το ό,τι αφορά την κυβέρνηση και, και το κόμμα, τα διαχειρίζονται τα δύο πολιτικά όργανα. Αλλά να επιμείνω λίγο στη συμμετοχή των υπουργών και στη σχέση με την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει και μια αντίληψη. Λένε, ας πούμε, ορισμένοι, ασκώντας μια κριτική. Καλά, ρε παιδί μου, αλλά τι θα συνεδριάζει τώρα το Πολιτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει. Το πάω στα άκρα τώρα. Την τιμή της ντομάτας. Δηλαδή, θα αποφασίζει για ζητήματα κυβερνητικά το Πολιτικό Συμβούλιο? Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Εγώ το έζησα και την προηγούμενη περίοδο. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις με αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Και μάλιστα και όταν έχεις και μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Αλλά και κυρίως ότι έχεις και μια πολιτική που πριν ασκεί η κυβέρνηση. Η οποία για μας είναι τελείως διαφορετική με τον τρόπο τον οποίο ασκούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πρέπει να τα πάρει σε χρόνο πολύ γρήγορο. Δηλαδή να το πω σε πολύ μικρό χρόνο και σε ντετέρ, να το πω καθημερινά. Ανεβαίνει, το λέτε δηλαδή. Άρα αυτό έχει τη σημασία το ότι μέσα σε αυτό το χρόνο τον οποίο τα συνεδριάζουν τα δύο ώρα, πρέπει να έχουν αυτές τις αποφάσεις. Είδαμε όμως εδώ και μια ηχηρή απουσία του κυρίου Σκουρλέτη. Εδώ τι έχει παίξει τώρα, του έχει δοθεί ένα σήμα αρνητικό, κόκκινο? Όχι, κύριε Οικονόμου. Αντίθεται, αν είναι υποψήφιος.
Ο ίδιος είπε: αν πας στο Υπουργείο μου, δεν θέλω να είμαι, δεν θέλω να η Τρόικα να κανονίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πάνος... Η Τρόικα σας λέει ποιος θα βάλετε και ποιος θα αφήσετε. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Πάνος Σκουλέτης είναι ένα σύντροφός μας και ο οποίος έχει μια διαδρομή και έχει προσφέρει πάρα πολλά και μάλιστα αυτή την περίοδο έδωσε μεγάλες μάχες με την κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης. Τι έχει προσφέρει, γιατί το λέτε έτσι, και... γιατί οι άλλοι κάνουν κριτική. Σου λέει εδώ βάζει συνεχώς εμπόδια και δεν προχωράνε μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν, έχει και άλλη ανάγνωση. Θα συμφωνήσω, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα επιμείνω ότι έχει δώσει μάχες στη γραμμή την πολιτική του κόμματος την οποία είχαμε ό,τι έχει αφορά. Γιατί θέλω να σας θυμίσω. Τότε γιατί κόπηκε αυτό θέλω... τόσες μάχες και είναι καλός. Δεν κόπηκε από πουθενά. Δεν ήταν ο Πάνος, δεν τον πρότεινε καν ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος μετά δεν θέλησε να μπει από άλλη πτέρυγα. Επομένως... Επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι έχει αυτό τη βαρύτητά του. Βαρύτητα είναι ότι ο Πάνος έχει κάνει αυτά που έχει κάνει και στην κυβέρνηση και τη γραμμή την πολιτική του κόμματος. Και ταυτόχρονα ήταν μια διαπραγμάτευση, να σας θυμίσω, ότι προσπάθησαν οι δανειστές, εν πάση περιπτώσει οι θεσμοί, να αλλοιώσουν την συμφωνία την οποία είχαμε κάνει. Και ο Πάνος ήταν ένας από αυτούς που, όπως και πολλοί άλλοι υπουργοί που ήταν σε κρίσιμους τομείς της διαπραγμάτευσης, δώσαν αυτή τη μάχη της μη αλλοίωσης αυτών των οποίων είχαμε συμφωνήσει τον Αύγουστο. Ναι, αλλά εδώ όμως, επειδή συχνά και να γράφεται ότι οι εταίροι δανειστές και συνομιλητές θέτουν ζητήματα για ορισμένους υπουργούς, ένας εκ των οποίων είναι ο κύριος Σκουρλέτης, λόγω της στάσης που κρατάει σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα όπως είναι τα ενεργειακά. Εάν ο κύριος Σκουρλέτης φύγει από τη θέση του υπουργού σε ένα επόμενο ανασχηματισμό, πολλοί θα σκεφτούν: α, γκρινιάζαν οι δανειστές τόσο καιρό, τον έβγαλε. Τον απομάκρυνα. Ναι. Τον απομάκρυνα. Εγώ δεν έχω ακούσει πάντω από του δανειστέ ή οτιδήποτε άλλο να λένε για κάποιον έτσι υπουργό. Έτσι λέει ο ίδιο ο κ. Σκουρλέτης, το είπε συνέντευξη που έδωσε. Εγώ λέω λοιπόν ότι να περιμένουμε να δούμε και οτιδήποτε έχει να κάνει την ευθύνη του Πρωθυπουργού, όποιο ο ανασχηματισμό γίνει. Θα γίνει μέσα στη βδομάδα, τι βλέπετε. Δεν το γνωρίζω, κύριε Οικονόμου, και θεωρώ ότι αυτό είναι θέμα συλλογική απόφαση την οποία θα πάρθει ανάλογα με την. Με τις εκτιμήσεις τις οποίες κάνουμε και είναι θέμα συνταγματικό από τον Πρωθυπουργό. Λένε έτσι, μερικοί ότι πρέπει θα περιμένει ίσως, το δεν ξέρω, και τη σημερινή συνεδρία του ΣΤΕ και την μεθαυριανή, της Τετάρτης δηλαδή, για να δούμε αν υπάρξει μια απόφαση εκεί, να κρυθεί ή τέλος πάντων και αυτό να συμπεριληφθεί στις σκέψεις, ας πούμε, του Πρωθυπουργού. Δεν θεωρώ ότι όποιος ανασχηματισμός θα γίνει ή γίνεται, θέλω να πω ότι έχει να κάνει με το να αυξήσουμε τη συλλογική λειτουργία, να διαμορφώσουμε όρους μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και βεβαίως επειδή όλοι κρινόμαστε από την αποτελεσματικότητα και νομίζω ότι έχω πει επανειλημμένα ότι οι ανασχηματισμοί έχουν λόγο όταν καταφέρνεις να φτιάξεις μεγαλύτερη συλλογική λειτουργία και κυρίως να υπηρετείται αυτή. Ωραία, να υπηρετείται αυτή. Αν αυτό, τότε έχει νόημα πάντα ο ανασχηματισμός. Και βεβαίως επειδή εδώ έχουμε και μια εμπειρία δύο χρόνων περίπου, θεωρώ ότι θα ληφθούν, λαμβάνονται υπόψη σε όλους μας αυτό το αφού τρόπο το λέτε, με τον οποίο γίνεται λοιπόν, ο ανασχηματισμός. Έτσι, και επειδή είμαστε και στη συγκεκριμένη περίοδο, εσείς ως γραμματέας του κόμματος, ήσασταν και πριν, είστε και τώρα. Είστε ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και τη συλλογική της λειτουργία? Είμαι ικανοποιημένος, κύριε Οικονόμου, κύριε Λιτζή, για θα σας πω γιατί. Εμείς επιχειρήσαμε και αυτή είναι η βασική μας στόχευση και είναι και δική μου άποψη ότι δεν μπορείς να κάνεις διακυβέρνηση, ειδικά ο χώρος ο δικός μας και ο χώρος της αριστεράς, όπως κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα, ποια είναι τα στοιχεία μιας διακυβέρνησης δική σου? Είναι η συλλογική λειτουργία και η αποτελεσματικότητα. Για να πετύχεις στόχους συγκεκριμένους. Και μιλάω καταρχήν για πολιτικούς στόχους οι οποίοι έχουν ιεράρχηση. Παράδειγμα, λέω το θέμα της κοινωνικής οικονομίας που είναι για μας πολύ σημαντικό. Αυτά όλα για να γίνουν θέλει συλλογική λειτουργία και αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Έχουμε αυξήσει αυτό το. Είμαστε σε τελείως διαφορετική ρότα από ό,τι ήταν προηγούμενη. Δεν είναι δηλαδή βιλαέτια τα υπουργεία κάποιων όπως λειτουργούσαν προηγούμενη περίοδο. Είναι στη δική μας αντίληψη. Τώρα, αν το έχουμε πετύχει στο μέγιστο ή όχι, αυτό κρίνεται και αξιολογείται. Αν το πετύχετε ή όχι στο μέγιστο, δεν είναι μια διαδρομή, υποτίθεται. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, εσείς ακολουθείτε ή καλείστε να εξυπηρετήσετε και ως κυβέρνηση προφανώς και δεν ξέρω το κόμμα τι ρόλο θα παίξει σε αυτό. Μια πολιτική με την οποία έχετε εκφράσει αντίθεση. Και στο κόμμα έχει εκφράσει αντίθεση και αυτή την πολιτική. Και είναι μια αντίφαση να λέει κανείς να πετύχουμε στόχους για πράγματα τα οποία πολλοί από εσάς διαφωνείτε, δεν είναι στην πολιτική σας αντίληψη. Δηλαδή μεθαύριο, ας πούμε, θα συζητήσετε για τα. Ήδη συζητάτε για τα εργασιακά. Συζητάτε για ζητήματα της οικονομίας.
συζητάτε για ένα σωρό θέματα που πολλά εκ των οποίων δεν έχουν οικονομικό βάρος, αλλά έχουν μεταρρυθμιστική αντίληψη που μπορεί να είναι διαφορετική από τη δική σας. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο επίπεδα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, ότι το συνέδριο καταρχήν, αλλά και είναι και η αντίληψη που είχα μέχρι σήμερα, αλλά και το συνέδριο πολιτικά και ιδεολογικά απάντησε ότι. Και θεωρώ δηλαδή είναι σημαντικό αυτό, ότι πρέπει να δώσουμε την μάχη από τη θέση της διακυβέρνησης αυτή και να πετύχουμε το στόχο την οριστική έξοδο από την, θα σας έλεγα, από την κρίση και κυρίως να μείνει η κοινωνία όρθια. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να, και γίνονται βήματα μεγάλα, να φυγούμε από την επιτροπία. Η συμφωνία υπήρχε. Δεν λέμε ότι και καταρχήν δεν είναι το πρόγραμμά μας. Το έχουμε με την έννοια ότι αυτό πάντως, είναι, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο. Τίποτα, το μέχρι τώρα είμαστε, χάνουμε 3-0. Μισό λεπτό. Το λιγότερο. Να το δούμε μέχρι λίγο. Τώρα. Βλέπω η Τρόικα πιέζει σε όλα τα ζητήματα στη σκληρή γραμμή. Ωραία. Οι δανειστές πήγε έξω, ο Πρωθυπουργός συζήτησε μαζί τους. Από ό,τι είδα, ήρθε με άδεια χέρια. Χαρήκαμε που σας ξαναείδαμε, κύριε Τσίπρα. Πηγαίνετε σπίτι σας. Να το δούμε αν αυτό είναι. Βλέπω εγώ στο περιβάλλον. Αρνητικό το εγώ να δούμε αν είναι έτσι τα πράγματα στο σύνολό τους. Πρώτον, ότι στην όλη περίοδο της διαπραγμάτευσης. Φάνηκε ότι εμείς πετύχαμε πράγματα τα οποία δεν είχαν μπορούσαν ούτε να πετύχουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να θυμίσω το θέμα των πρωτόγεννων πλεονασμάτων, να θυμίσω το πώς αποφύγαμε να επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός με τα 25 δις, το τι κάναμε ό,τι αφορά σε σχέση με το θέμα των συντάξεων. Και να πω όμως παράλληλα ταυτόχρονα, καταφέραμε και έχουμε κάνει πράγματα μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καταφέραμε να κάνουμε πράγματα και όσον αφορά το σύστημα υγείας. Λέω τώρα τα πολύ βασικά και ό,τι αφορά τα θέματα της παιδείας, δηλαδή. Ή και την ανθρωπιστική κρίση. Είναι ή για ακόμα και για το ζήτημα για το αλλά με έναν τρόπο, ας πούμε, αλλάζετε την ισορροπία. Γιατί μας ακούει κόσμος, ο οποίος, για παράδειγμα, βλέπει τους έμεσους φόρους να αυξάνονται. Ήδη από τώρα σε ορισμένους τομείς και από πρώτης πρώτου σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, από τα καύσιμα μέχρι τα τσιγάρα που λένε. Βλέπει και την άμεση φορολογία να αυξάνεται. Βλέπει το ΕΚΑΣ να έχει κοπεί. Ακούει ότι και στην επόμενη φάση θα υπάρξει μια ρύθμιση σε σχέση με όσους έχουν ακόμα απομείνει με το ΕΚΑΣ και ταυτόχρονα ακούει. Τους δανειστές να ζητούν μείωση του αφορολόγητου κι άλλο. Τους δανειστές να ζητούν πολύ, να είναι σε σκληρή γραμμή για τα εργασιακά που υποτίθεται ότι είναι η βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να πατήσει για καλύτερους μισθούς, για περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Και στο θέμα του χρέους, τα είπε ο οικονόμου πριν. Εγώ θέλω να σας πω ότι. Γιατί αλλάζετε την ισορροπία τώρα και μου λέτε, ας πούμε, δώσαμε τις 100 δόσεις και μειώσαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Που έχετε, τώρα δεν βγαίνει. Έχετε δίκιο και που θα δούμε και την εξέλιξη. Όσο αφορά τα εργασιακά, περιμένετε να δούμε την ολοκλήρωση για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι απόλυτα ότι αυτά τα οποία έχουμε πει θα γίνουν πράξη. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί καταρχήν. Γιατί έχετε πει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, θα σας πω, η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας είναι μεγάλη και δεν αντέχει άλλο πια αυτό, το ξέρουν όλοι. Έχουμε βάλει και για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, κύριε Οικονόμου, και τα υπόλοιπα που αφορούν αυτό, το θέμα των συμβάσεων. Αυτό, κύριε Ρίγα, τι να μοιράσουμε τη φτώχεια μας στην Ελλάδα. Αυτό το λέτε, το καταλαβαίνω όπως το λέτε και μπορεί να συμφωνήσουμε κιόλας όπως το λέτε. Εγώ σας λέω ότι συμφωνώ με αυτό. Εάν δεν έχουμε δουλειές στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Είδατε ότι κόβονται οι δύο θέσεις, γίνονται όχι η μία θέση, δεν γίνονται δύο πια. Γίνονται τρεις και τέσσερις. Αυτό μόνο με επενδύσεις λύνεται, κύριε Ρίγα. Και εγώ επενδυτή δεν βλέπω ούτε με το κι άλλη να έρχεται στην Ελλάδα έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Προφανώς λέμε για το χρέος, λέμε για το ένα, λέμε για το άλλο, αλλά και εσείς δεν έχετε κάνει τίποτα γι' αυτό. Πείτε μου, εσείς ποιοι επενδυτές ήρθαν και τι δουλειές άνοιξαν στην Ελλάδα. Γιατί μου λέτε συνέχεια για τα νοσοκομεία. Λέμε τι θετικό έκανε, κυρία κυβέρνηση. Λέει, έκανα τα νοσοκομεία, μοίρασα και ένα επίδομα φτώχεια, έδωσα και από συγκεκριμένα πράγματα να ανοίξουν δουλειές, να αναπτυχθεί η χώρα. Έχετε κάνει. Όχι είναι η απάντηση. Εγώ θα σας έλεγα ότι ήδη το τοπίο, το οποίο έχει διαμορφωθεί στην οικονομία, έχει αποκτήσει μια σταθερότητα και οι επενδυτές έξω, όλοι, είτε Έλληνες είτε ξένοι, το βλέπουν αυτό και θα σας έλεγα και με τη σταθεροποίηση της φορολογίας, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό αυτό, δημιουργεί τις συνθήκες και ήδη υπάρχουν. Η φορολογία πρέπει να πέσει, όχι να σταθεροποιηθεί. Ήδη, να μειωθεί πρέπει. Και ήδη υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Τι είπε ο Πρωθυπουργός και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε το εξής, ότι όταν ολοκληρωθούν και τελειώσουμε και με το ζήτημα της διαπραγμάτευσης του χρέους που πρέπει και υποχρεούνται, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία. Και αν δεν είναι πακέτο η συμφωνία. Θα δούμε. Μην βιάζεστε λοιπόν. Ρωτά. Θα δούμε λοιπόν αυτό. Άρα λοιπόν σε αυτή την λογική θα έχουμε και τη δυνατότητα στην επόμενη φάση και για τα ζητήματα φορολογίας. Προφανώς η φορολογία και οι έμεσοι φόροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι δυσβάσταχτοι με την έννοια ότι έχουν δημιουργήσει προβλήματα ή δημιουργούν προβλήματα. Αυτό προσπαθούμε το μήνυμα να δώσουμε και έξω και βεβαίως το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ότι υπάρχει σταθεροποίηση στην ελληνική οικονομία
θα σας έλεγα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ότι έχουμε μειώσει έστω και λίγο την ανεργία. Λίγο. Αλλά θυμηθείτε ότι έφτασε από το 7-8%, έφτασε στο 20%. Μειώνουμε γιατί δουλειές πηγαίνουν στα 200 και στα 300. Σε ένα χρόνο, κύριε Λίτζη, μια μεγάλη προσπάθεια. Το ερώτημα είναι, αν αυτά τα οποία κάνουμε είναι με θετικό πρόσημο, ποιο θα ήταν. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει αυτή τη στιγμή. Τι μας είπε και να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα είναι με τις θέσεις του Δυνουτού, αυτό κάνει. Τι μας λέει, ότι πάρτε τις θέσεις του Δυνουτού και κάντε τις οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις. Μισό λεπτό. Και εσείς συμφωνείτε με τις θέσεις του Δυνουτού στο χρέος. Με τις μεταρρυθμίσεις και συνεχίστε να κάνετε περικόπες, γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι για το χρέος, προφανώς το λέμε, αλλά δεν λέει όμως για το χρέος τίποτα και μιλάει για βιωσιμότητα του χρέους, να πάρουμε πιστοποιητικά από την Ευρώπη ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Για τα θυμηθείτε αυτά. Μου επιτρέπετε, εσείς είστε γραμματέας του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός έχει πει πακέτο η αξιολόγηση με την ιστορία του χρέους. Οι εταίροι δεν το βλέπω να το βλέπουν έτσι. Εάν δεν κλείσουμε με πακέτο αυτή τη λύση, τι κάνουμε? Εγώ είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος. Γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί έχουμε μέχρι τώρα τις μάχες που έχουμε δώσει, έχουμε κερδίσει αυτά τα οποία θα θέλαμε. Μην λέω ότι είναι στο μέγιστο βαθμό, έχουμε κερδίσει αυτά τα οποία θα θέλαμε. Και δεν είναι το θέλαμε, έχει να κάνει. Υπήσαμε για την πραγματικότητα και την αναγκαιότητα και ταυτόχρονα με ό,τι υπερήχε η συμφωνία. Θα κλείσει δηλαδή, αξιολόγηση. Δηλαδή, βεβαίως θα κλείσει. Πότε? Βεβαίως θα κλείσει. Θα κλείσει με εντός του έτους η αξιολόγηση. Πάμε και σε μια πρώτη ρύθμιση του χρέους, γιατί αυτό το είχατε πει με τεπιτάσεως από ό,τι θυμόμαστε όλοι. Ναι. Μέχρι τέλος του 2016 το έχει πει 100 φορές και ο Πρωθυπουργός και πολλά στελέχη. Θα έχουμε μια πρώτη ρύθμιση. Θα υπάρχει. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και θέματα στο μεσοπρόθεσμο ρυθμίσεις για το θέμα του χρέους. Και αυτό θα ακόμα και υπογράφοντας ξεχωριστό μνημόνιο με το Δέλτα Νιτάφ. Δεν θέλω να πω, κύριε Λιτζή, σε τέτοιες πρακτικές αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ρόλος σας έχει αυξηθεί τώρα. Όχι, ορίστε. Σας ρωτώ τώρα, παλιότερα μπορεί να μην σας ρωτούσα. Σας ρωτώ τώρα γιατί ο ρόλος ο δικός σας και του κόμματος είναι προφανώς αυξημένος στην όλη ιστορία. Και επομένως έχετε ένα λόγο να πείτε προς τα που θα κινηθεί η κυβέρνηση. Λέω, βεβαίως. Ακόμα και έτσι. Γι' αυτό λέω, θα λέγοντας αυτά αναλόγως με το πώς θα είναι και η διαπραγμάτευση. Γιατί μένουμε εδώ σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, εγώ σας λέω. Αλλά αυτά θέλουμε να υλοποιηθούν. Αν λοιπόν υπάρξουν οτιδήποτε άλλα, θα τα κουβεντιάσουμε συλλογικά τις αποφάσεις. Τελευταία ερώτηση. Έχει μέγιστα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό και το πολιτικό όργανο, η πολιτική γραμματεία, πια έχει και τα ζητήματα στρατηγικής και είναι εκεί το κέντρο το πολιτικό. Τελευταία ερώτηση. Και με βάση και τις αποφάσεις του συνεδρίου και τις κουβέντες που κάνατε, είστε υπέρ της προοπτικής και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση να διευρύνει το πολιτικό της περιβάλλον? Δηλαδή και στην κυβέρνηση να μπουν άνθρωποι που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο κόμμα να ανοίξουν οι πόρτες σε τέτοιους ανθρώπους? Νομίζω και πριν το συνέδριο είχαμε σου κουβεντιάσει και μαζί αυτό. Και μέσα στο συνέδριο το είπα όμως, και μέσα στο συνέδριο αυτό θέλω να πω, θα το ξαναπώ και σήμερα, ότι για μένα, για το κόμμα μας, δεν έχει να κάνει με το πώς θα είναι η διεύρυνση. Είναι ο πολιτικός στόχος είναι τι? Είναι το μέτωπο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί, πολιτικό και κοινωνικό, το οποίο έχει να κάνει ποιοι είναι από τη μία πλευρά και ποιοι είναι από την άλλη. Αν θέλουμε να συνεχιστούν, να συνεχιστεί η προσπάθεια, η οποία έχει να κάνει και με τα ζητήματα της διαπραγμάτευσης, αλλά και στο εσωτερικό, το οποίο είναι το μέτωπο είναι σκληρό αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπετε τι. Δεν βλέπω το Δεν είναι θέμα πολιτικών, είναι κοινωνικό και πολιτικό. Παλιά υλικά φθαρμένα μαζεύετε και έχετε και εσωτερικές αντιδράσεις για αυτά τα υλικά. Κοινωνικό και πολιτικό, κύριε οικονόμου, είναι το θέμα. Κανένα νέο άνθρωπο δεν έχετε βάλει στο κόμμα σας και στην κυβέρνηση. Βεβαίως αυτό γίνεται και σε επίπεδο κοινωνίας και έχουμε πάρα πολλά δείγματα τέτοια. Αυτό είναι. Και εδώ πρέπει να αποφασίσουν. Και αφορά λοιπόν τους πάντες. Mm-hmm. Αν θα συνεχίσουν να είναι απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, με μια ιδεολογική. Με μια θέλετε αιμονή, να γίνουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ, Με μια αιμονή το να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν θα σκέφτονται, αν το πολιτικό σχέδιο το οποίο διαμορφώνει. Το πολιτικό σχέδιο. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πρέπει να αποφασίσουμε όλοι αν θα είναι. Και απαντάω ευθέως. Αν θέλουν να είναι η ουρά της Νέας Δημοκρατίας ή του Νεοφιλελευθερισμού, πολύ αυτή τη στιγμή. Με μόνη λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει και έχει διαμορφώσει άλλες συνθήκες. Αυτό μπορεί να το πούν και για εσάς. Ότι είναι η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι. Δεν ισχύει. Δεν το λέω αυτό. Λέω το σχέδιο. Όταν πάμε σε ένα δίπολο, όπως το λέτε εσείς, κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, κάποιοι να πούν εδώ, κάποιοι να πούν εκεί. Υπάρχει το μέτωπο και είναι το πολιτικό σχέδιο. Όποιοι στο πολιτικό σχέδιο συμφωνούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε από το χώρο της ευρείας δεξιάς, το χώρο της αριστεράς, δεν έχει να κάνει το μέτωπο που πρέπει να δημιουργηθεί το πολιτικό και το πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτούς οι οποίοι είτε στη χώρα μέσα είτε απ' έξω θέλουν να διαμορφώσουν ένα τοπίο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Διάλειμμα εμείς.